πολύ χρυσό για δεν άκουγα. Λοιπόν, επανήλθαμε και έχουμε κοντά μας με τον Γιάννη τον Κορονέο, τον διευθυντή της Νέας Σελίδας. Δύο πρόσωπα από το χώρο της αυτοδιοίκησης, πάρα πολύ σημαντικά. Αρχίσω από τον κύριο Καραμπελιά, Γιώργος Καραμπελιάς, υποψήφιος δήμαρχος Αθήνας. Γιατί περιορίζει τον κύριο Καραμπελιά μόνο στην τοπική αυτοδιοίκηση? Στην αυτοδιοίκηση. Και όχι μόνο. Όχι μόνο ακριβώς. Γιατί σήμερα. Όχι, αδικής, αδικής. Αυτοδιοίκηση. Την Κυριακή θα πάει ο κόσμος. Σωστό. Να ψηφίσει έτσι τον Καραμπελιά ως υποψήφιο δήμαρχος της Αθήνας. Λοιπόν, το λέμε τον συνδυασμό Αθήνα για την Ελλάδα. Έτσι δεν είναι? Ναι. Γιώργος Καραμπελιάς, στο ενεργητικό του αδιάλειπτη πολιτική παρουσία, με συμμετοχή στην Νεολαία Λαμπράκη, στο αντιδικτατορικό κίνημα, τον οδήγησε και σε φυλάκες τότε, με το δικό του στίγμα στις πολιτικές εξελίξεις. Όσοι είμαστε από τα πανεπιστημιακά χρόνια, τον θυμόμαστε με τα περιοδικά, τις παρεμβάσεις κλπ. Και πάντα με ξεχωριστό δημόσιο πολιτικό λόγο. Και όχι μόνο. Θα τα πούμε σε λίγη ώρα. Μάκης Μαζαράκης. Λοιπόν, εκλεκτός διαπρεπής δικηγόρος. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Σημαντικό πρόσωπο και στα νομικά πράγματα της Αθήνας και όχι μόνο. Και τώρα που πρέπει να λέμε για τους συνδυασμούς, θα πρέπει να το είμαστε στο νέο ψυχικό, φιλοθέη ψυχικό, με τη Συμμαχία Πολιτών του κυρίου Παντελή Ξηδιδάκη. Του νυν δήμαρχου. Ήσουν αμάκη και αντιδήμαρχος, δεν είσαι? Βεβαίως. Αντιδήμαρχος και θα πρόεδρος μιλήσουμε μετά στον Οργανισμό Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Θα μας δώσει λίγο και την εικόνα της κοινωνίας. Λοιπόν, πριν πάμε να αρχίσουμε μία κουβέντα, καταρχάς το είπαμε Γιώργο πριν, Γιώργο Καραμπελιά. Γιατί δε, όταν γίνονται debate, δεν υπάρχουν συνδυασμοί, όλοι οι συνδυασμοί, γιατί δεν σε κάλεσα? Γιατί καλούν μόνο το πρώτο κόμμα, το δεύτερο, το τρίτο, το τέταρτο? Εσύ έχεις τη μεγαλύτερη παρουσία, να το πω έτσι, γιατί εμείς με τον Κορονέο σε θυμόμαστε και το Μαζαράκι από τα πανεπιστημιακά μας χρόνια. Τη μεγαλύτερη από όλους. Γιατί δεν σε κάλεσα στα debate? Διότι είναι κομματικοκρατούμενο το μοντέλο. Ναι. Βάζουμε τους τέσσερις των κομμάτων, βάζουμε τους τρεις που είναι. Και το κουκουέ και άλοθη, θα πω. Ναι, ως άλοθη. Τους τρεις, έτσι, ναι, ή μάλλον είναι. ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, ΚΙΝΑΛ. Ένα σε τρεις είναι οι συγκεκριμένοι υποψήφοι. Ναι, ναι. Οι συγκεκριμένοι υποψήφοι, παρότι είναι από τρία διαφορετικά κόμματα, είναι ίδιας κατευθύνσεως, συστημικής, πολυπολιτισμικής κατευθύνσεως. Ναι. Και ο αντίπαλος ποιος είναι? Ο Κασιδιάρης. Ναι. Αν θες, αυτό είναι το, έτσι, το αφήγημα το κυρίαρχο. Απέναντι σε αυτό λοιπόν, είπαμε ότι πρέπει να υπάρχει και μια άλλη πρόταση, αυτή που λέμε εμείς του δημοκρατικού πατριωτισμού, ναι, που δηλαδή συνδυάζει και τον πατριωτισμό και τη δημοκρατικότητα. Ναι. Γι' αυτό και δεν μας εμφανίζουν, διότι τα βασικά ζητήματα της Αθήνας, δηλαδή εγώ παρακολούθησα, δεν ξέρω αν έχετε δει κάποια debate των υποψηφίων. Εγώ είδα ένα στη δημόσια τηλεόραση. Ναι. Ναι. Και είχε, ας πούμε, έβλεπα την άλλη φορά 2,5 ώρες στην Open, έτσι, με την κυρία Στάι, ναι, 2,5 ώρες συζήτηση. Δεν αναφέρθηκαν δύο λέξεις. Πρώτον, η λέξη μετανάστευση και γκέτο. Επί 2,5 ώρες πώς θα καταφέρανε, δεν ξέρω. Δηλαδή, εάν υπάρχει μεγαλύτερο πρόβλημα στην Αθήνα και ειδικά στο κέντρο της, από το ζήτημα της εξέλιξης που έχει πια το μεταναστευτικό και το γκέτο. Και όμως, άρα τι γίνεται, γι' αυτό λέω ότι φτιάνεται ένα δίπολο με τον Κασιδιάρη. Αυτά τα ζητήματα τα εγκαταλείπουμε, τα αφήνουμε να τα χειρίζεται η Χρυσή Αυγή, η οποία και πάλι στην Αθήνα θα πάρει ένα σημαντικό ποσοστό. Σε αυτό το κομμάτι, κύριε Καραμπελιά, ναι, αγαπητέ Γιώργο, το θέμα για το μεταναστευτικό, έτσι, για να λέμε και κάποια πράγματα που αφορούν στο πρόγραμμά σου και τη δική σου θέση. Βεβαίως. Ποιες είναι οι θέσεις της? Να σου πω. Ναι. Καταρχάς, δεν είναι δυνατό η Αθήνα σήμερα, δεν ξέρω αν ξέρετε, στην απογραφή του 2011, του 2011, είναι η τελευταία δημοσιευμένη απογραφή, είχαμε 22% καταγεγραμμένους αλλοδαπούς. Καταγεγραμμένους. Η πραγματικότητα τους ξεπερνάει κατά πολύ. Σήμερα, σε ολόκληρες περιοχές... Το 22% ψηφίζει, όχι. Όχι, όχι, καταγεγραμμένοι, όχι. Καταγεγραμμένοι, αλλοδαπήλων. Είναι 41, νομίζω, της 100 περίπου. Είναι άλλο ένα τόσο ποσοστό το οποίο διαβιούν μεταξύ μας που δεν είναι καταγεγραμμένοι. Δηλαδή, άλλο 20, δηλαδή. Δηλαδή, έχουμε ένα ποσοστό που στην Αθήνα είναι περίπου 40 ή 50%. 43%. Αυτό τι σημαίνει για την Αθήνα? Γι' αυτό λέμε εμείς ότι η Αθήνα γίνεται
μια πόλη η οποία δεν έχει σχέση με την Ελλάδα. Γι' αυτό λέμε Αθήνα για την Ελλάδα. Διότι φτιάνεται μια κατάσταση. Εγώ γύρισα αυτές τις γειτονιές, έτσι. Δεν το ήξερα, να σου πω την αλήθεια. Ναι, οχριά. Έτσι, ασχολούμαστε και το συζητάμε συνέχεια. Η πραγματικότητα ήταν ακριβώς. Είναι κάτι το απίστευτο. Δηλαδή, έχεις σχολεία και νηπιαγωγεία, δεν υπάρχει πια κανένα Ελληνάκι. Έτσι. Υπάρχει δεύτερον, έχεις ανθρώπους, γιατί δεν είναι πια οι Αλβανοί, οι Πολωνοί, οι Βούλγαροι, έτσι, που είχαν μια πολιτισμική συνάφεια και ήταν δυνατό. Έχουμε ανθρώπους πλέον οι οποίοι δεν μιλάνε ελληνικά στα σχολεία και στα νηπιαγωγεία, δεν μπορούν να συνεννοηθούν καν μεταξύ τους, έτσι. Και αυτό το ζήτημα δεν συζητιέται. Ποια είναι η θέση? Πρώτον, ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να γίνει το hot spot της Ευρώπης. Έγινε. Τελικά, όταν γινόταν η συζήτηση περί του προσφυγικού, κάποιοι λέγαμε ότι δυστυχώς για την Ελλάδα, η οποία είναι στα σύνορα των δύο κόσμων, το πρόβλημα δεν είναι μόνο ανθρωπιστικό. Αν το δεις μόνο ως ανθρωπιστικό, την έχεις πατήσει. Διότι εδώ έχεις να κάνεις με πρόβλημα, έτσι, όταν συνδυαστεί με το ότι τα παιδιά σου είναι στο εξωτερικό. Το συζητάγαμε πριν. Συνδυαστεί με την υπογεννητικότητα. Τη φοβερή υπογεννητικότητα της Ελλάδας. Και αυτό γίνεται εθνικό πια, έτσι. Από ανθρωπιστικό εσύ προσφέρεις σε κάποιους που έχουν την ανάγκη μας. Και βεβαίως και δεν μπορείς να ανταποκριθείς και στο ανθρωπιστικό επίπεδο. Έτσι. Είναι αδύνατο να ανταποκριθείς όταν έχει πάρει τέτοια έκταση. Επομένως, πρώτο, η Ελλάδα πρέπει να ξαναποκτήσει σύνορα. Εντάξει. Δεν είναι μια είναι γνωστές θέσεις του Καραμπελιά που τους λέει πάρα πολλά χρόνια. Πολλά χρόνια, και καλά. Ακριβώς, έτσι, είναι. Και το έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Πρώτον, πρέπει να ξαναποκτήσει σύνορα. Δεύτερον, οι άνθρωποι οι οποίοι είναι παράνομα στην Ελλάδα, όχι οι πρόσφυγες, θα πρέπει να επιστρέψουν στις χώρες τους. Ή να αναλάβει η κυρία Μέρκελ και η Ευρώπη, η οποία είπε ότι θα αναλάβουν να τους πάρουν και τώρα τους έχουν εγκαταλείψει. Όχι μόνο δεν παίρνουν πια, τους διώχνουν πίσω. Όλες οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες που ήταν χώρες εισόδου, καλά, για την Ιταλία δεν χρειάζεται να συζητάω, ξέρουμε τι έχει γίνει, έτσι. Ετοιμάζονται να τους πλήξουν κιόλας, έτσι. Και με το θέμα του Σαλβίνη. Χωρίς να μονοπολέσουμε τώρα και τι είναι τέτοια. Συνδυάζεται, θέλω να πω, επειδή ακριβώς συνδυασμένη στην τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτό λέω. Και ο συνδυασμός με την κεντρική διοίκηση. Εκεί θέλω να πω. Λοιπόν, άρα ο συνδυασμός, αυτό που προτείνουμε εμείς και έπρεπε να κάνει ο Δήμος, είναι πρώτο να ενισχύσει την επιστροφή Αθηναίων με μείωση των δημοτικών τελών, ακόμα και εξαφάνιση των τελών, στην Αθήνα. Έχουμε 200.000 Αθηναίους λιγότερους. Φύγανε μέσα 20 χρόνια 200.000 άνθρωποι. Έφυγαν 40.000 επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες. 40.000. Ο αριθμός είναι τρομακτικός. Έτσι. Και έχει στην ίδια στιγμή ο Δήμος, αντί να τους ενισχύει τους ανθρώπους, τους έχει τσακίσει με ασύλληπτα. Έτσι, έβγαλε πλεόνασμα ο κ. Καμίνης. Γιατί να βγάλει πλεόνασμα 35 εκατομμύρια ευρώ? Τους έχει τσακίσει στα δημοτικά τέλη. Αντί να πεις ότι βιβλιοπολία. Επειδή καλά, εγώ μην το πάμε και σε ζημιά τώρα, γιατί πολλά χρόνια είχαμε ζημιά. Να το πάμε ή σαν βάρκα σε νερά. Λέω, ναι, αυτό λέω. Αυτό, ναι. Αντί να το φέρεις ή σαν βάρκα ή σαν νερά και να ξαναφέρεις κάποιες επιχειρήσεις, ιδιαίτερα ένα τομέα βασικό για το κέντρο της Αθήνας ως πολιτιστική πρωτεύουσα. Ναι. Τις εκδόσεις, τα βιβλιοπολία, τα τυπογραφία, τα βιβλιοδελτία, τα οποία ήταν όλα συγκεντρωμένα εκεί. Φύγανε. Δηλαδή, εάν δεν κάνεις μια πολιτική επανακατάκτηση ουσιαστικά της πόλης. Μάλιστα. Και το δεύτερο μεγάλο ζήτημα που επίσης δεν συζητήθηκε είναι ότι με πρόσχημα το Airbnb, με πρόσχημα, διότι το Airbnb είναι αρχικό, οι μισθώσεις των σπιτιών που γίνονται. Ναι, οι προσωρινές μισθώσεις, υποτίθεται έτσι. Βραχίας διάρκειας. Βραχίας διάρκειας. Οι οποίες ξεκίνησαν για κάποιους ανθρώπους, άντε να βοηθηθεί για ένα διάστημα, είχαν κρίση οι άνθρωποι, είναι κατανοητό. Και έχει γίνει σήμερα μια τεράστια επιχείρηση. Ένας Κινέζος γιατρός, δεν ξέρω αν το είδατε, αγόρασε 730 διαμερίσματα. Και είναι και το θέμα βέβαια της χρυσής. Golden Visa. Της Golden Visa. Ακριβώς. Μέσα από αυτό έχει όλο το κέντρο της Αθήνας, εμείς στο χώρο που είμαστε. Επί 1,5 χρόνο συγκρουόμαστε, διότι θέλω να μας το πάρουν, να το κάνουμε και αυτό Airbnb. Το παλιό, το διότι ο 8ος όροφος εκεί που είμαστε,
Έχει ήδη ένα παράνομο ξενοδοχείο. Αυτά είναι παράνομα ξενοδοχεία. Δεν μιλάει κανένας. Με πάει στην πολεοδομία. Έχουν πέσει πρόστιμα. Διότι έχουν, δεν είναι ότι φιλοξενείς έναν άνθρωπο. 25 Πάμε. Κρεβάτια. 25 κρεβάτια σε μόνιμη βάση, χωρίς να είναι ξενοδοχείο. Μας. Αυτό λοιπόν είναι μία περίπτωση από τις δεκάδες. Αποτέλεσμα, για να το κλείσω, ναι, τη σημασία που έχει. Νέα παιδιά, νέα ζευγάρια, δεν μπορούν πια να μείνουν. Δηλαδή έχεις και κρίση και άνοδο μεγάλη των ενοικίων στο κέντρο της Αθήνας εξαιτίας. Άρα από δύο, από δύο πλευρές, γκέτο και αυτή, έτσι, τα αρπακτικά τα οποία παίρνουν όλο το κέντρο της Αθήνας, τα εξάρχεια έχουν αγοραστεί όλα. Διώχνονται οι Αθηναίοι πολίτες. Άρα, όταν οι λέμε... Οι παλαιοί παραδοσιακοί Αθηναίοι. Έτσι, άρα, όταν λέμε Αθήνα για την Ελλάδα, ναι, λέμε ότι η Αθήνα κινδυνεύει να γίνει. Τρίτο σημείο βασικό, και θα κλείσω με αυτό, η πολιτιστική αποψήλωση. Δηλαδή, έφυγε η λυρική σκηνή. Έφυγε, έτσι, πήγε, έτσι, στη συγκρού. Έφυγε η Εθνική Βιβλιοθήκη. Το Πολυτεχνείο έχει αδειάσει από φοιτητές, γι' αυτό έχει γίνει άντρο και των συμμοριών των ναρκωτικών. Ναι, γιατί αυτό είναι το κυρία στα εξάρχεια σήμερα. Που είπες, έχει. Ναι, γιατί και αυτά βέβαια... Και διαφόρων παραβατικών. Το κύριο στοιχείο πια είναι αυτό. Δηλαδή στα εξάρχεια έχουμε μια μετάβαση από τις παλιές ομάδες των αντιεξουσιαστών, μια μετάβαση σε συμμορίες, ωραία. Έκνομες, κάτω. Αν ποινικό, δεν πάρεις ποινικό μέτρα, επομένως λέμε ενοποίηση με το Αρχαιολογικό Μουσείο του Πολυτεχνείου, διατήρηση μόνο της αρχιτεκτονικής που υπάρχει, ανάπτυξη ενός μουσείου αρχαίας ελληνικής τεχνολογίας, το οποίο υπάρχει, Βασίλη, δεν το ξέρεις. Το ξέρεις ότι υπάρχει στο Πολυτεχνείο μέσα και το οποίο είναι καταδικασμένο να μην το ξέρει κανένα. Με όλα αυτά που γίνονται, τώρα από τον Μπρίτανη, με όλα αυτά που γίνονται, δεν μπορούμε να πάμε στο Πολυτεχνείο. Το σκεφτόμαστε να πάμε. Πού να πας στο Πολυτεχνείο. Άρα, αλλαγές να ξανακάνεις πολιτιστικά, να αναπτύξεις την περιοχή, δηλαδή Πατησίων να ξαναγίνει πόλος, αυτά είναι τρία σημεία στα οποία διαφοροποιούμαστε. Γιώργος, πάμε στον κύριο Μασαράκη. Πάμε στον κύριο Μασαράκη. Που είναι άλλα προβλήματα στη δική σας. Επιτρέψτε μου. Μάκη Μασαράκη, δύο λεπτά. Καταρχάς πρέπει να λέμε Γεράσιμος Αλέξανδρος. Γιατί έχει σημασία. Είναι το πλήρες. Είναι το πλήρες. Το οποίο πάει ο άλλος, θα το βρει στο ψηφοδέλτιο. Αναφέρεται σε παρένθεση και το Μάκη. Και το Μάκη. Λοιπόν, με το συνδυασμό Παντελή Ξηριδάκη στο Δήμαρχο Νέου Ψυχικού Φιλοθέης Ψυχικού. 30 βιβλία έχει γράψει ο Καραμπελιάς. 30 βιβλία ο Καραμπελιάς. Δεν ξέρω πόσες νομικές μελέτες και δημοσιεύσεις σε ελληνικά και σε διεθνή περιοδικά ο Μαζαράκης. Δηλαδή ο καθένας στην κατηγορία του από τους πλέον πετυχημένους. Και πάμε τώρα στο. Και πολλές δίκες επίσης. Και πέρα από τις δίκες. Αυτό είναι που... δίκες αυτή η δουλειά σας. Είναι βασικό. Γιατί ασχολείστε με την αυτοδιοίκηση. Τι είναι αυτό το οποίο σας κάνει. Εγώ να πω το εξής. Επειδή ξεκίνησα ασχολούμενος με τα κοινά από μικρός. Στο σχολείο, στο 15 Μελές, στο πανεπιστήμιο, στη Γαλλία, στο Παρίσι μετά που ήμουν και εγώ ένα διάστημα και σπούδαζα και δούλευα. Και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Επέλεξα την τοπική αυτοδιοίκηση γιατί θεωρώ ότι προσωπικά έχει μια γοητεία, διότι έχει την αμεσότητα. Είναι δίπλα στον πολίτη, δεν μπορείς να κρυφτείς. Στην κεντρική πολιτική σκηνή ο υπουργός μπορεί να κρυφθεί. Ο δήμαρχος, ο δημοτικός σύμβουλος δεν μπορεί. Συναντάει τον συμπολίτη του, αυτόν που τον έχει επιλέξει και στον οποίο έχει δεσμευθεί ότι θα κάνει αυτά τα πράγματα που έχει δεσμευθεί να κάνει κάθε μέρα. Άρα δεν μπορεί να κρυφτεί, άρα αυτά τα οποία δεσμεύεται να κάνει θα πρέπει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο να καταφέρει να τα κάνει. Ένα αυτό. Δεύτερον, ότι η τοπική αυτοδιοίκηση θέτει στόχους οι οποίοι είναι πιο μικροί εντός εισαγωγικών, σημαντικοί για την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής των πολιτών, και άρα μπορεί μέσα σε μια θητεία, ακόμα και στην Ελλάδα, με την χολή τοπική αυτοδιοίκηση και την προβληματική δημόσια διοίκηση, να δει αποτέλεσμα. Αυτά για μένα ήταν τα βασικά. Από εκεί και πέρα άρχισα να ασχολούμαι, μου αρέσει η επαφή με τον πολίτη, με τον συνάνθρωπό μου, με τον συμπολίτη μου, και πραγματικά θεωρώ ότι αν δεν φροντίσουμε ο καθένας. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν τη σταδιοδρομία και την πορεία τους να αφιερώσουν ικανό χρόνο. Γιατί όσοι θεωρούν ότι μπορεί να γίνει ως πάρεργο, κοροϊδεύουν τον εαυτό τους και τους γύρω τους. Ή δεν το κάνουν καλά. Το κάνουν απλώς για να βάλουν στην κάρτα τους έναν τίτλο. Εμένα αυτό δεν με ενδιέφερε ποτέ. Χρειάζεται χρόνο, χρειάζεται προσπάθεια, χρειάζεται εξειδίκευση προϊόντος του χρόνου. Οφείλω να σας πω ένα πράγμα. Ξεκίνησα το 1998. Πρώτη φορά που εξελέγει δημοτικό συμβούλιο ήταν το 1998 στο ψυχικό. Ενδιαμέσως έκανα μια τρύπα, να το πω έτσι, διότι και οι επαγγελματικές μου ενασχολήσεις και η δουλειά μου δεν μου το επέτρεπαν. Μάλιστα. Και οι ακαδημαϊκές. Αλλά
Οφείλω να πω ότι από το 1998, επειδή έχω την εικόνα, με τη συνένωση το 2010 των Καλλικράτη μέχρι σήμερα, τα πράγματα έχουν αλλάξει. Πλέον, ο Δήμαρχος και ο Δημοτικός Σύμβουλος, ο οποίος απλώς πήγαινε στο Δημοτικό Συμβούλιο και ψήφιζε και έφευγε, δεν υπάρχει. Πρέπει να έχει μια εμπλοκή, μια γνώση, μια κατάρτιση. Τα δεδομένα έχουν αλλάξει. Οι νόμοι οι οποίοι διέπουν τη δράση της δημόσιας διοίκησης είναι πολύ εξειδικευμένοι. Έχουμε την πολυνομία που ξέρετε όλοι. Έχουμε τα προβλήματα της διελκυστίνδυνας μεταξύ κεντρικής διοίκησης και τοπικής αυτοδιοίκησης διαχρονικά, όπου η κεντρική διοίκηση θέλει να δίνει αρμοδιότητες χωρίς πόρους. Όλα αυτά λοιπόν για να μπουν σε μία σειρά είναι κάτι το οποίο απαιτεί μία προσπάθεια και μία γνώση. Και μία τεχνογνωσία. Λοιπόν, ένα δευτερόλεπτο λίγο θέλω να ρωτήσω τον κύριο Μαζαράκη. Είναι πολύ απλοϊκό το ερώτημα, αλλά θέλω να το σκεφτείτε πριν να απαντήσετε. Λέμε για νέο ψυχικό φιλοθέη ψυχικό. Σωστά. Ένας δήμος ο οποίος θεωρητικά είναι σε αυτούς που δεν έχουν προβλήματα. Σωστά. Υπάρχουν άλλοι δήμοι, δεν θα πω πιο υποβαθμισμένοι, αλλά τέλος πάντων θα πούμε ότι είναι μια περιοχή. Δεν το συζητάμε. Το αναγνωρίζουμε. Πώς μπορεί η δημοτική, η τοπική αυτοδιοίκηση, ναι, και συγκεκριμένα η δημοτική αρχή, να βοηθήσει όταν ήδη το επίπεδο είναι υψηλό? Δηλαδή, ποια είναι τα προβλήματα που πραγματικά μια καλή δημοτική αρχή θα φανεί σε σχέση με μια άλλη, ναι, που είναι αδιάφορη? Ωραία. Λοιπόν, να σας πω λοιπόν το εξής. Ότι ο Δήμος Φιλοθέης Ψυχικού, που περιλαμβάνει τις τρεις αυτές πόλεις, δεν έχει τα προβλήματα που έχει το Περιστέρι ή η Κοκκινιά ή ο Πειραιάς Φερρυππίν. Γιατί άκουγα νωρίτερα ερχόμενο στο Γιάννη το Μόραλι, ο οποίος είναι και συμμαθητής και φίλος, ο οποίος πραγματικά ο Πειραιάς είναι ένα τεράστιο θέμα, όπως είναι και η Αθήνα. Είναι χώρες, δεν είναι πόλεις. Θα έπρεπε να είναι Μητροπολιτική Δήμη εδώ και πολύ καιρό. Δεν συζητώ ότι έχουμε να διαχειριστούμε τα ίδια θέματα. Αυτό δεν σημαίνει ότι και ο Δήμος Φιλοθέησης Ψυχικού δεν έχει τα ζητήματά του. Παράδειγμα, το ψυχικό. Να πάρουμε από τα πιο απλά, εκεί που ο τρίτος, ο μη γνωρίζων, θεωρεί ότι εκεί είναι όλα λυμένα. Παράδειγμα, πρώτο και 38, το ξέρετε όλοι. Από το 2009 και εδώ έχουμε να αντιμετωπίσουμε τις παράλογες αντικειμενικές αξίες. Εμφανίστηκε μια κυβέρνηση η οποία ήθελε για εισπρακτικούς λόγους καθαρά να μας πει ότι η τιμή ζώνης στο ψυχικό, στη μεγάλη του, τη δεύτερη ζώνη, είναι 8.000 το μέτρο. Αυτό διατηρήθηκε στη διάρκεια μιας κρίσης όπου η φούσκα των ακινήτων, όπως γνωρίζετε όλοι, το έριξε στο 1 τέταρτο και στο 1 τρίτο. Στο 1 πέμπτο ενδεχομένως. Λοιπόν, ήταν στις 8.000. Για να φτάσουμε λοιπόν τις 8.000, να πούμε ότι ξέρετε, δεν είναι 8, είναι 2, που είναι η εμπορική αξία περίπου σήμερα. Απαιτήθηκαν τεράστιες προσπάθειες, απαιτήθηκε προσφυγή στο Συμβούλιο Επικρατείας και μάλιστα βρεθήκαμε στη δυσάρεστη θέση, και αυτό είναι ένα στίγμα για μένα, στη δικαιοσύνη την οποία υπηρετώ, να μας πει ότι ξέρετε, δεν έχετε ένομο συμφέρον εσείς να προσφύγετε, διότι εσείς ως Δήμος εισπράτετε περισσότερα ότι οι αντικειμενικές αξίες είναι υψηλότερες. Πράγμα όμως το οποίο είναι αναλυθές. Για τον απλούστατο λόγο ότι εμείς, το πρώτο σκοπός μας είναι να υπηρετούμε τον πολίτη. Δεν είναι ταμιακός. Διότι εμείς την επάρκειά μας την ταμιακή την εξασφαλίζουμε και από αλλού. Δηλαδή έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε σε χρηστή διαχείριση και να μην έχουμε πρόβλημα οικονομικό. Ένα για το ψυχικό. Δύο για τη φιλοθέη. Παράδειγμα, οι πλημμύρες. Η φιλοθέη έχει περίφημη την κατάληξη του ρέματος του Ποδονήφη. Το ρέμα. Η διευθέτησή του λοιπόν για να γίνει είναι ένα έργο το οποίο απαιτεί. Δεν το ξέρει πολλοί κόσμο. Το ξέρουν οι ντόπιοι. Και όχι μόνο. Έχει μια Ιωνία Καλογρέα. Έτσι. Ακριβώς. Η διευθέτησή του, με μελέτες οι οποίες έχουν υποβληθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό, ακόμα περιμένουμε να εγκριθούν. Προσφάτως, δηλαδή πριν από κάποιο εξάμηνο, πλημμύρισε πάλι και το αποτέλεσμα ποιο είναι? Κοντά στον Ποδονήφη υπάρχει σχολείο. Πολύ κοντά στον Ποδονήφη επίσης υπάρχει το περίφημο στάδιο της Φιλοθέης, το Κυριακίδιο, το οποίο κάθε φορά καταστρέφεται το ταρτάν του όταν προκύπτει η πλημμύρα. Αυτά είναι κάποια θέματα τα οποία ο άλλος μπορεί να πει: εγώ δεν έχω δουλειά. Είναι δευτερευού σημασία. Σύμφωνοι. Απλά θέλω να πω όμως με αυτό ότι είναι πράγματα τα οποία δεν λύνονται μόνα τους και τα οποία μια δημοτική διοίκηση πρέπει να επαγρυπνεί και να προσπαθεί. Το νέο ψυχικό. Το οποίο έχει διαφορετικές χρήσεις από τις υπόλοιπες δύο πόλεις και γι' αυτό έχει τη σημασία του, μείζονες σημασίες. Εγώ ασχολήθηκα από την πρώτη ώρα με το νέο ψυχικό. Έχει τις επαγγελματικές χρήσεις, τα περίφημα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Αυτό είναι επίσης. Το 2011, λοιπόν, λάβαμε μια απόφαση ομόφωνη, την οποία συνέταξα, είχα την τιμή να συντάξω ο ίδιος λόγω και της ιδιότητάς μου της νομικής, η οποία ανέστειλε την έκδοση νέων αδειών. Εγώ είδα κάποια στιγμή την Αθήνα, η οποία υπερχείλιζε λόγω της έκνομης κατάστασης και της έκθμης στο κέντρο και είπα ότι το ψυχικό και το νέο ψυχικό είναι στα 4 χιλιόμετρα. Είναι δίπλα. Έχουμε τη Μουσόν, η οποία η μία της πλευρά είναι Αθήνα και η άλλη της πλευρά είναι ψυχικό. Άρα είπα ότι θα έρθουν εδώ. Το Χαλάνδρι, αντιστοίχως, δεν το είδε αυτό και πλημμύρισε.
Εμείς βάλαμε ένα ανάχωμα, μια ανάσχεση, η οποία οφείλω να σας πω ότι ενώ πολλοί την κακολόγησαν, μέχρι σήμερα που μιλάμε έχει σταθεί. Έχει Μάλιστα. προσβληθεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας, λοιπόν, στέκεται ακόμα. Μάκη, μία τελεία. Θα πάμε στο Γιάννη Κορονά, πάμε στον Καραμπελιά. Πριν να δώσουμε κάποιες ειδήσεις. Καταρχάς, αν αρχίσει η ομιλία του Πρωθυπουργού στο Αγρίνιο, θα συνδεθούμε, θα είναι πιο αργά, θα είναι ώρα Πασόκ. Δεν θα προλάβουμε εμείς 7 παρα 5, τελειώνει. Σας το λέμε. Δεύτερον, ο κύριος Κορονέος, αν έχει πληροφορίες για τον φίλο από Θεσσαλονίκη που παίρνει. Και λέει τι γίνεται με το Δήμο Θεσσαλονίκης, ποιος είναι μπροστά, ποιος είναι πίσω κλπ. Κορονοϊός γιατί να έχει, δεν έχω καμία σχέση. Δεν έχεις τίποτα, έχεις καμία πληροφορία. Εντάξει, θα τα πούμε και πηγαίνοντας. Θα τα πούμε και αύριο. Το λέω για να μην το πω εγώ. Λοιπόν, είναι, παίζουν ο Τακιάος, ο Ορφανός, η Νοτοπούλου, ο Τζέρβας, αυτά. Στην τελευταία δημοσκόπηση ήταν. Και εκπροσωπείται και το Άρδιν. Αυτό να το λέμε. Και το Άρδιν. Με το Μένουμε Θεσσαλονίκη που έχει ήδη δημοτικό σύμβουλο. Α, ναι. Και τώρα πηγαίνει για παραπάνω. Ο Γιώργος Ρακάς. Έτσι, ναι. Λοιπόν, α, μπράβο. Και επίσης... στην Πάτρα, κύριε Ταλαμάγκα, ναι. έχουμε ήδη δημοτικό σύμβουλο. Και στην Κομοτηνή έχουμε τρεις. Ξεχωριστό. Θέλω να πω. Με ξεχωριστή παράταξη. Βεβαίως. Ναι. Αλλά οι οποίες όμως είναι συνδεδεμένες με το Άρδη. Δηλαδή η Αθήνα είναι το τελευταίο. Από τα ιστορικά περιοδικά, 114 τεύχη το Άρδιν, εδώ είναι το Άρδιν, ο ηλιασμός της Βορείου Επήρου, με εθνικά χαρακτηριστικά και όχι μόνο. Μία είδηση να δώσουμε. Έχουμε ανατροπή από το ΣΤΕ. Βγήκε απόφαση. Είναι συνταγματικές όλες οι περικοπές δώρων επιδομάτων στο δημόσιο. Δεν υπάρχει 13ος, 14ος μισθός. Για τους δημοσίους υπαλλήλους. Οι άλλοι μπορούν να πάρουν. Τώρα θα δώσουμε 14, 15, 16, θα δώσουμε, θα αρχίσουμε να δίνουμε. Αλλά εδώ είναι η απόφαση που βγήκε πριν από λίγη ώρα. Άρα, καλά είπε ο Τσίπρας, από εκεί που δεν περνάτε τίποτα, κάτι σας δίνουμε. Θα πάρει 13. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με τον Καραμπελιά, να δείξουμε όμως γιατί το χρωστάμε. Να δείξουμε, γιατί έχουμε 100 χρόνια Γιώργο Καραμπελιά, ποντιακή γενοκτονία. Ήρθαν κάποιοι άνθρωποι, άκουσαν αυτού του κράτους. Το οποίο δεν είναι τώρα, δεν θέλω να κάνω κριτική για το πόσο, βάζοντας και τους δημοσιογράφους μέσα, σοβαροί ήρθαν με τι προσδοκίες ήμασταν και, αυτά, ναι, ναι. και πώς αντιμετωπίσαμε διάφορες καταστάσεις στο παρελθόν. Ήρθαν πάρα πολλοί συμπατριώτες από την πρώην τότε Σοβιετική Ένωση. Περάσαν κάποια μαύρα χρόνια, κάποιοι από αυτούς, επειδή αυτό το κράτος δεν τους αγκάλιασε, γύρισαν πίσω. Να δούμε μία μαρτυρία μιας κοπέλας που ήρθε στην Ελλάδα, ξαναγύρισε τώρα, ζει στη Ρωσία. Θα αρχίσουμε από εσένα το σχολιάσεις. Πάμε. Γεια σας. Με λένε η Ελίνα. Γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Ρωσία. Το 2002 πρώτη φορά πήγα στην Ελλάδα για διακοπές. Βρέθηκα σε μια χώρα τελείως διαφορετική από την Ρωσία. Μου άρεσαν πάρα πολύ οι άνθρωποι που ζουν εκεί. Είναι πιο ανοιχτοί, πιο χαμογελαστοί. Έχουν τελείως διαφορετικό τρόπο ζωής. Απ' την αρχή σκεφτόμουν να καθίσω ένα μήνα, όμως μου άρεσε τόσο πολύ που πήρα απόφαση να καθίσω λίγο ακόμα. Τελικά αυτό το λίγο κράτησε σχεδόν 10 χρόνια. Πριν 4 χρόνια ξαναγύρισα στη Ρωσία. Δεν σκεφτόμουν ποτέ ότι θα το κάνω. Ο βασικός λόγος ήταν οι γονείς μου. Προσπάθησα πολλές φορές να τους πιέσω να έρθουν και αυτοί στην Ελλάδα, όμως δεν τα κατάφερα. Επειδή αυτοί βρίσκονται σε τέτοια ηλικία, όταν δεν αλλάζουν εύκολο τις συνήθειες, το τόπο ζωής. Παρόλα που περισσότερα χρόνια έμεινα στη Ρωσία, μου πήρε λίγο χρόνο για να ξαναμπω στο ρώσικο κλίμα. 5-6 μήνες δεν μπορούσα να βρω τον εαυτό μου. Δεν ήξερα πού θέλω να δουλέψω, τι θέλω να κάνω. Μια μέρα με τον ανεψιό μου περνούσαμε έξω από το κτίριο που βρίσκεται η ελληνική κοινότητα. Και επειδή αυτός ήξερε τα παιδιά από το χωροθετικό σύλλογο, μπήκαμε μέσα να τους χαιρετήσουμε. Εκεί την ώρα, εκεί βρισκόταν και ο πρόεδρος της κοινότητας. Γνωριστήκαμε, του είπα ότι μόλις έρθα από την Ελλάδα. Με κάλεσε να έρχομαι πιο συχνά στην κοινότητα. Και μετά από κάποιο χρονικό διάστημα μου έκανε πρόταση να δουλέψω εκεί ως γραμματέας. 2 χρόνια δούλευα στην ελληνική κοινότητα. Μετά για προσωπικούς λόγους έφυγα. Όμως με τα παιδιά από το σύλλογο ακόμα κάνουμε παρέα, βρισκόμαστε συχνά μαζί, βγαίνουμε μαζί έξω. Τελευταίο χρόνο κάνω πολύ παρέα με τα παιδιά από την Λέσχη Τραπεζούν. Μαζί περνάμε όλες τις γιορτές. Κάθε χρόνο, 25 Μαρτίου και 28 Οκτωβρίου, γίνεται μεγάλο γλέντε σε κάποιο κέντρο διασκέδασης με ελληνική και ποντιακή μουσική, τραγούδια και χορούς. Στις 19 Μαΐου κάθε χρόνο γίνεται εκδήλωση. Πηγαίνουμε στην εκκλησία,
και ανάβουμε κεριά κατά τη μνήμη τους ανθρώπους που σκοτώθηκαν σε εκείνη την εποχή. Τι άλλο να πω. Απ' τη μια μεριά χαίρομαι ότι στη Ρωσία ακόμα κρατάνε τις παραδόσεις ελληνικές. Από την άλλη, ξέροντας ότι οι άνθρωποι που παίρνουν μέρος στις εκδηλώσεις, που έρχονται στις ελληνικές κοινότητες, είναι μόνο 20-30% του πληθυσμού ελληνικού που ζει εδώ στη Ρωσία. Περισσότεροι από την νεολαία δεν ξέρουν γλώσσα, δεν ξέρουν ελληνικά και πιστεύω ότι είναι μεγάλο λάθος. Κάτι πρέπει να αλλάξει. Παιδιά πρέπει να ξέρουν την ιστορία τους. Και το παράδειγμα πρέπει να δίνουν άνθρωποι σε πιο μεγάλη ηλικία. Πρέπει να είναι πιο ενωμένοι για να μην χαθούν συνήθειες ελληνικές εδώ στη Ρωσία. Λοιπόν, αυτό είπε. Γύρισε πίσω στη Ρωσία, δεν τους αγκαλιάσαμε, να μην ξαναλέμε τα ίδια. Πάμε, θα το σχολιάσετε, αλλά θα δείξουμε και κάτι, θα γυρίσουμε πίσω στο μακρινό 1997. Η Σεμίνα Διγενή είχε βρει τον Στέλιο, τον Στέλιο του Καζατζίδη, ποντιακής καταγωγής. Τον είχε πιάσει ένα στούντιο. Πάμε να δούμε, Πόντιος, έτσι δεν είναι, να ακουστούν και οι πρώτες στροφές, να δούμε, είναι και ιστορικό, από το αρχείο, το παλιό αρχείο της ΕΡΤ. Λοιπόν, Γιώργο. Ναι. Βλέπεις τώρα, εντάξει, εσύ έχεις ασχοληθεί κατά κόρμα. Έχω ασχοληθεί πολύ και χθες ήμουνα στις εκδηλώσεις που έγιναν. Χαιρέτησα κιόλας εκεί τις εκδηλώσεις για τον Πόντο. Πολλά χρόνια ασχολούμαι και πιστεύω το ζήτημα δεν είναι να μιλήσουμε. Επιτέλους άρχισε να υπάρχει ένα ενδιαφέρον και μια προβολή, επειδή υπάρχουν και κάποιοι ισχυροί πόντοι. Παίζει και ρόλο κι αυτό πλέον, έτσι. Και ο Μαρινάκης διεκδικεί, διότι η μητέρα του είναι η μητέρα του ποντιακής καταγωγής. Είναι πόντια η μητέρα του. Επομένως και οι τρεις, χθες και προχθές, συνέβαλαν οικονομικά στο να γίνουν ένα σύνολο από εκδηλώσεις. Σημασία έχει. Ποια σημασία έχει για μένα, αν θες, το θέμα των ποντίων? Ότι οι πόντοι είναι οι οδυσσείς του ελληνισμού. Δηλαδή, κυνηγήθηκαν από τον πόντο. Πρώτα-πρώτα. Πήγαν στον Πόντο πριν 2.800 χρόνια. Έκαναν ένα περίπλου απίστευτο. Διώχθηκαν από τον Πόντο. Σφαγιάστηκαν 353.000. Διώχθηκαν, πήγαν στην τότε Σοβιετική Ένωση. Εκεί έμειναν ένα διάστημα, τους έστειλε ο Στάλιν στη Σιβηρία και στην Κεντρική Ασία, διότι θεωρούνται ότι είναι στοιχεία... Ανατρεπτικά. Ναι. Το 58 ο Χρουτσόφ τους ξαναγυρνάει στην Ουκρανία και τη Ρωσία. Νέες απίστευτες ταλαιπωρίες και με την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης επιστρέφει ένα μεγάλο κομμάτι, αυτούς που λέμε Ροζοπόντι και τα λοιπά. Εδώ στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα. Δεν δηλαδή, αγκαλιάζει η Ελλάδα. Έκαναν έναν κύκλο απίστευτο. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Ότι έχουν την πιο ισχυρή εθνική ταυτότητα σήμερα, εγώ το έχω διαπιστώσει, από όλους Έλληνες. Ναι. Εγώ πιστεύω την πιο ισχυρή. Την πιο ισχυρή. Έτσι. Ναι. Και θα δεις ότι και στις κινητοποιήσεις για το θέμα των Πρεσπών, οι πόντοι πρωτοστατούσαν στην Βόρεια Ελλάδα. Γιατί? Διότι για αυτούς είναι πολύ βιωματική η ιστορία των εθνικών στην κατοχή. Ναι. Αυτοί πολέμησαν τους Βουλγάρους στη Βόρεια Ελλάδα. Δηλαδή, οι πόντοι αποτελούν ένα τμήμα με όλες τις αμαρτίες που έχουμε όλοι οι υπόλοιποι Έλληνες. Δηλαδή, σκοτώνονται μεταξύ τους οι πόντοι. Δύσκολα ομονοούν. Όταν ομονοούν, να φέρω ένα παράδειγμα, όταν γινόταν η εισβολή του Κεμάλ στον Πόντο, υπήρχαν 18.000 αντάρτες πόντοι, οι οποίοι πολέμησαν. Σε 350 διαφορετικές ένοπλες ομάδες. Δηλαδή είναι χαρακτηριστικό. Είναι και της φυλής μας, έτσι, όλοι, γενικό, ακριβώς, ναι, αλλά κυρίως ακριβώς. Στον Πόντο φαινόταν και πιο έντονο. Το έχουν ακόμη πιο έντονο. Ναι. Από τα εμφανή ελαττώματα της φυλής. Από την άλλη πλευρά είναι άνθρωποι χαρισματικοί, δουλεύουν πάρα πολύ σκληρά. Πάρα πολύ σκληρά, ναι. Έχουν καταφέρει πάρα πολλά πράγματα. Λοιπόν, πάμε στο Μάκη Μασαράκη. Γιάννη. Να πω επ' αυτού ότι και εμείς ως Δήμος, στο μέτροπο αναλογία, έχουμε τιμήσει και την γενοκτονία. Ως Δήμος, να το λέμε, Δήμος νέου ψυχικού φιλοθέης ψυχικού. Και την γενοκτονία των Αρμενίων επίσης, που είναι πάλι μια μαύρη μελανή σελίδα στην ιστορία. Και γενικότερα ο μικρασιατικός ελληνισμός είναι κάτι το οποίο είναι πανταχού παρόν ως θέμα στην πόλη μας, διότι ένα κομμάτι του νέου ψυχικού είναι πρόσφυγες, μικρασιάτες. Και μάλιστα διοργανώσαμε και φεστιβάλ μικρασιατικού πολιτισμού που γίνεται κάθε χρόνο τα τελευταία δύο χρόνια στην πόλη μας. Οπότε έχουμε και εμείς μια εικόνα του πώς οι άνθρωποι αυτοί ήρθαν στην Ελλάδα και δημιούργησαν πολλά από τα
τις πόλεις που βλέπουμε σήμερα και ζούμε σήμερα. Κύριε Κορονέ, τελευταίες ερωτήσεις. Στην τοπική αυτοδιοίκηση, στον Γιώργο πρώτα, τον κύριο Καραμπελιά, ο οποίος κατέρχεται, να θυμίσουμε, στην Αθήνα υποψήφιος δήμαρχος, Αθήνα για την Ελλάδα. Είπαμε για το μεταναστευτικό. Η Αθήνα βέβαια έχει χιλιάδες προβλήματα, έτσι. Το λίγο δεύτερο μεγάλο πρόβλημα... Για την καθημερινότητα το δημότη, ναι, θέλω λίγο έτσι. Κοιτάξτε να δείτε. Πρέπει να πω σύντομα, ότι Γιώργο, τα τελευταία χρόνια, πολύ σύντομα, ναι, δεν έχουμε χρόνο, το ξέρω, τα τελευταία χρόνια η εικόνα της Αθήνας είναι υποβαθμισμένη. Δηλαδή έχει χάσει μεγάλο πολιτιστικές δραστηριότητες, έχει μόνο τραπεζοκαθίσματα. Είναι βρώμικη. Η κατάσταση της Αθήνας είναι άθλια. Mm. Από άποψη ασφάλειας, απελπισία. Καθαριότητα, ασφάλεια δηλαδή. Ναι, ναι, δηλαδή, ναι, αυτά είναι ζητήματα πάρα πολύ σημαντικά. Επομένως, νέες επιχειρήσεις και πάλι να ξανανοίξουν στην Αθήνα. Με μέτρα τα οποία μπορούμε να πάρουμε. Σύνδεση για τα προβλήματα τα κοινωνικά με τις ενορίες, οι οποίες κάνουν μια δουλειά πάρα πολύ σημαντική. Mm-hmm. Έτσι. Και το λάθος το οποίο έκανε ο Δήμος είναι ότι τα ανέθεσε όλα στις ΜΚΟ. 93 ΜΚΟ δραστηριοποιούνται στην Αθήνα. Οι οποίες έχουν τη δική τους ατζέντα, η οποία λέει ότι πρέπει να ενισχύσουμε τον πολυπολιτισμικό χαρακτήρα, να χαθεί ο εθνικός ενιαίος χαρακτήρας. Είναι η άποψη του κυρίου Σόρος, ο οποίος κυριαρχεί έτσι, στο Solidarity Now, ΜΚΟ που είναι στην Αθήνα. Επομένως, πρέπει να γίνει μια δουλειά να ξαναδεθούν βιβλιοθήκες σε όλες, στα 7 διαμερίσματα, προτείνουμε. Μια μεγάλη βιβλιοθήκη αρχαίου ελληνικού πολιτισμού δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο. Να γίνει στο Πολυτεχνείο, δίπλα στο Αρχαιολογικό Μουσείο. Μία από τις προτάσεις δικές σας. Μία από τις δικές μας προτάσεις, τα πολιτιστικά. Ο Ελαιώνας να γίνει επίσης μεγάλο κέντρο και να συνδεθεί Ελευσίνα πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης το 2021. Άρα να ξαναγίνει από την Ακρόπολη μέχρι την Ελευσίνα η Ιερά Οδός, να ξαναγίνει ένα κέντρο, ένα μεγάλο κέντρο πολιτισμού. Μάκης Μαζαράκης, εντάχει ασφάλεια. Ναι. Ένα θέμα το οποίο μας αφορά γρήγορα, Μάκη. Πολύ σημαντικό και μείζωνο σημασίας, πολύ ψηλά στην ατζέντα πιστεύω όλων, διότι η ασφάλεια, όπως έλεγα, ο Δήμος μας, η πόλη μας είναι όμορος με την Αθήνα. Άρα το οτιδήποτε συμβαίνει προφανώς μας επηρεάζει και μας αφορά. Εκ του γεγονότος ότι πολλοί συμπολίτες μας, οι οποίοι έχουν μια οικονομική άνεση δεδομένη και παρά το γεγονός ότι έχουν υποστεί αυτή την λέλαπα, τη φορολογική και τη γενικότερη, εξακολουθούν όσοι αντέχουν και παραμένουν και διαμένουν στην πόλη μας. Αυτή την καθιστά πόλο έλξης εγκληματικών δραστηριοτήτων. Αυτό είναι δεδομένο. Δηλαδή, αν δείτε το αστυνομικό δελτίο, είναι τα κρούσματα δυστυχώς είναι συχνά. Τώρα, ασφάλεια. Πώς δηλαδή, θα το διαχειριστούμε. Έχουμε το εξής θέμα. Είχαμε τη χαρά να. Έχουμε ιδιόκτητα δύο αστυνομικά τμήματα, ενώ τα κτίρια, τη Φιλοθέης και του Ψυχικού. Και ένα στο νέο Ψυχικό, υπήρχαν τρία αστυνομικά τμήματα τα οποία κάλυπταν τις ανάγκες μας. Τρία. Λοιπόν, μετά τη συνένωση άρχισαν τα προβλήματα. Όσον αφορά τα δύο που ήταν δικά μας, εμείς κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Δηλαδή, τι εννοώ. Αρχίσαμε μειώσεις μισθωμάτων μέχρι παραχώρηση δωρεάν της χρήσης τους στην ελληνική αστυνομία, προκειμένου να τα διατηρήσουμε. Αυτό δεν κατέστη εφικτό. Διότι μια ωραία πολιτεία μας ανακοινώθηκε με βάση τον Καλλικράτη των αστυνομικών τμήματων που τον έχετε ακούσει τον περίφημο νόμο, ότι καταργούνται. Και αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα αστυνομικό τμήμα στο Ψυχικό, το οποίο εξυπηρετεί όλη την πόλη. Βέβαια, θα μου πείτε ότι κάποια στιγμή εκεί που είχαν φτάσει τα αστυνομικά τμήματα με τρεις αστυνομικούς να εξυπηρετούν μέσα, ήταν πραγματικά ένα κέλυφο το οποίο δεν ήταν λειτουργικό και δεν ήταν αποτελεσματικό. Αλλά όπως όσο και να έχει, η παρουσία είναι κρίσιμη. Εμείς τι κάναμε όταν βρεθήκαμε αντιμέτωποι με αυτή την πραγματικότητα. Και μάλιστα όταν βρεθήκαμε αντιμέτωποι και με την πραγματικότητα της κατάργησης της δημοτικής αστυνομίας, αν θυμάστε το 2013-2014, αν θυμάμαι καλά, και των σχολικών φυλάκων. Αναθέσαμε, επειδή επίσης η πόλη μας, κάνω μια παρένθεση, έχει την ιδιαιτερότητα να τοποθετεί γλυπτά σε δημόσιους χώρους. Έχουμε την περίφημη γλυπτοθήκη Ζογκολόπουλου δίπλα στον Άγιο Δημήτρη, στο Ψυχικό, τη Λίτη γλυπτά. Κατζουράκι και ούτω καθεξής. Mm. Αυτά βανδαλίστηκαν πολλές φορές. Προκειμένου να τα διαφυλάξουμε, αλλά και να καλύψουμε αυτές τις ελλείψεις στην ασφάλεια, κάναμε ένα διεθνή διαγωνισμό, αναθέσαμε την ασφάλεια σε μια εταιρεία ιδιωτική και κάθε βράδυ περιπολούν 10 με 6 σε όλη την πόλη. Άρα και για τους δημόσιους. Επίσης, έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι Σκοπιά, να το πω εντός εισαγωγικών, στα σχολικά συγκροτήματα. Στα δημοτικά κτίρια, γενικά όπου υπάρχει δραστηριότητα δημοτική ή δραστηριότητα που συγκεντρώνει ανθρώπους. Υπάρχει με πρωτοβουλία του Δήμου, καλύπτουμε εκεί που υπάρχει αυτή η ολιγορία και η έλλειψη.
Και οφείλω να σας πω ότι παρά το γεγονός ότι οι άνθρωποι αυτοί, όπως ξέρετε, εκ του νόμου δεν μπορούν να παρέμβουν, και μόνο το γεγονός της παρουσίας τους. Και μόνο το γεγονός ότι μπορούν να ειδοποιήσουν. Πράγμα το οποίο θα έπρεπε να γίνει στην Αθήνα σε μεγάλο βαθμό. Στην Αθήνα κάποια στιγμή αυτό είναι ένα από τα εξάρια τα οποία τα γνωρίζω λόγω της επαγγελματικής μου δραστηριότητας και το γραφείο μου πολύ κοντά. Υπάρχει το εξής θέμα. Όταν υπήρχαν οι περιπολίες, οι πεζές, οι οποίες έχουν επικρατήσει σε ολόκληρο τον κόσμο και στην Ευρώπη αντί των αστυνομικών τμήματων, η εικόνα ήταν διαφορετική. Δεν λέω ότι είχε λυθεί το θέμα, αλλά η εικόνα ήταν διαφορετική. Μάλιστα. Λοιπόν, πρέπει να κλείσουμε. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε. Καταρχάς, να πούμε. Μάκης Μαζαράκης με τον συνδυασμό του Παντελή Ξηριδάκη. Συμμαχία Πολιτών με τον Δήμαρχο τον Παντελή Ξηριδάκη. Γιατί δίνουμε και πρόσωπα σημαντικά με επαγγελματική διαδρομή, αλλά πρέπει να λέμε για τους συνδυασμούς να τους βρει και ο κόσμος. Μία σύντομη παρένθεση. Επιτρέψτε μου να πω και κάτι ακόμα. Σύντομη. Ότι όλα αυτά που κάνουμε, ασφάλεια και αυτά τα οποία είπα πριν, μας το επιτρέπει το γεγονός ότι είμαστε οικονομικά επαρκείς. Είμαστε πλεονασματικοί από το 2009 μέχρι σήμερα. Η συνέχεια την Κυριακή. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι δεν μπορείς να κάνεις πολιτική. Θα το κρίνουν όλοι. Ή να υπόσχεσαι. Χωρίς να έχεις τα χρήματα εκεί που έχεις. Για να κάνεις αυτό που θέλεις. Γιώργος Καραμπελιάς, 50 χρόνια στους κοινωνικούς αγώνες και όχι μόνο. Αθήνα λοιπόν, για την Ελλάδα. Αθήνα για την Ελλάδα, υποψήφιος δήμαρχος Αθήνας. Εμείς παίζουμε και λίγο αντισυμβατικά να είσαι και την Κυριακή μαζί μας. Και εσείς. Και ο Μάκης ο Μαζαράκης την Κυριακή. Εμείς θα κάνουμε δημοσιογραφικά τραπέζια εδώ. Να πω, ότι είμαι υπεύθυνος δίνουμε... για τη διεξαγωγή των εκλογών. Αν μου το επιτρέψει, θα είμαι με χαρά εδώ. Άρα θα... Θα έχετε φόρτο. Θα έχω τα χέρια μου γεμάτα. Λοιπόν, πάντοτε θα είμαι χαρά. Γιώργος, θα μιλήσουμε. Ναι. Γιώργος Καραμπελιάς στην Κυριακή, υποψήφιος δήμαρχος Αθήνας, με την Αθήνα για την Ελλάδα. Με τον Κοροναίο θα είμαστε αύριο 5 η ώρα το απόγευμα και με τους υπολείπους, Ντέμπι Κολεμά, τον Νικητέα κλπ. Αυτή η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη 12 με 2 τη νύχτα. Κλείσαμε. Νομίζω τα πες όλα. Γεια σας, θα τα πούμε αύριο. Γεια σας.